Το συμπέρασμα από τη σημερινή συνάντηση και ενημέρωση είναι ότι ο ελληνικός λαός δεν πρέπει να δείξει καμιά εμπιστοσύνη στις επιλογές της κυβέρνησης αλλά και των άλλων αστικών κομμάτων οι οποίοι έχουν αναποθέσει την ασφάλεια, την ειρήνη σε όλη αυτή την περιοχή σε όλους αυτούς που έχουν δημιουργήσει τα προβλήματα στα κυριαρχικά δικαιώματα στη χώρα μας με τις συγκρούσεις, τους έντονους ανταγωνισμούς στην περιοχή που δεν είναι άλλη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το ΝΑΤΟ, από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Σε αυτές τις δύσκολες ώρες θέλουμε ξανά να εκφράσουμε τη συμπαράστασή μας στους στρατευμένους νέους μας, στα μόνιμα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, στους φαντάρους που βρίσκονται πραγματικά μέσα σε μια δύσκολη κατάσταση και έχουν να αντιμετωπίσουν πάρα πολλά σημαντικά προβλήματα. Επίσης, είχαμε την ευκαιρία με τον κύριο Πρωθυπουργό να ανταλλάξουμε σκέψη για τη Σύνοδο Κορυφής. Εκφράσαμε την αντίθεση του ΚΚΕ και τις εκτιμήσεις όσον αφορά τις επιχορηγήσεις και τα δάνεια, τα οποία πάλι θα πλήξουν το λαϊκό εισόδημα, θα παρθούν μέτρα ενάντια στα λαϊκά στρώματα, στους εργαζόμενους της χώρας μας. Μιλάμε για μνημόνια διαρκείας, μιλάμε στην ουσία για νέα μνημονιακά μέτρα, έστω κι αν βαφτίζονται μεταρρυθμίσεις, αναδιαρθρώσεις, που ακούγεται όμορφα στα αυτιά. Επίσης, πήρα την ευκαιρία να θέσω στον κύριο Πρωθυπουργό ορισμένα ζητήματα που αφορούν εργαζόμενους της πατρίδας μας. Το πρώτο ζήτημα αφορά τους ναυτικούς, τους ναυτεργάτες, που πρέπει να επαναπατριστούν. Είναι λόγω της πανδημίας σε λιμάνια μήνες τώρα και αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα αυτοί και οι οικογένειές τους. Όπως επίσης αυτό το ζήτημα δημιουργεί και το πρόβλημα να μην μπαρκάρουν οι ναυτεργάτες που βρίσκονται εδώ και να βρίσκονται μαζικά στην ανεργία πλέον, να μην έχουν να επιβιώσουν και άρα πρέπει η κυβέρνηση να δει ένα τουλάχιστον στοιχειώδες επίδομα για να μπορούν να επιβιώσουν. Το δεύτερο ζήτημα που το έθεσα μετά τη συνάντηση που είχα μάλιστα χτες με την Επιτροπή των Συνταξιούχων Βορειοϋπηρετών, των Ομογενών από την Αλβανία, είναι ότι πρέπει να προχωρήσει και τη δέσμευσή του, την προεκλογική, για κατάργηση του άρθρου 7 του νόμου Κατρούγκαλου, που ουσιαστικά βάζει σοβαρά εμπόδια στο να παίρνουν την εθνική σύνταξη που δικαιούνται οι Ομογενείς της Αλβανίας, ενώ ταυτόχρονα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν έχει προχωρήσει στην υλοποίηση του νόμου που ψήφισε η προηγούμενη κυβέρνηση, που προβλέπει για τους υπερήλικες Αλβανούς Ομογενείς να παίρνουν ένα επίδομα. Και τέλος, του επισήμανα την πρόταση νόμου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας για την ανακούφιση των λαϊκών νοικοκυριών, οι οποίοι βρίσκονται σε πολύ άσχημη κατάσταση αυτή τη στιγμή, που προβλέπει μείωση χρεών, μείωση τόκων, δανείων κλπ, έτσι ώστε να υπάρχει μια στοιχειώδης ανακούφιση. Αυτά είναι τα βασικά ζητήματα που θέσαμε, μαζί με άλλα προβλήματα που αφορούν εργαζόμενους, όπως τους πρώην εργαζόμενους της ελευθεροτυπίας ή άλλα τέτοια ζητήματα, που θα τα πούμε και θα τα αναλύσουμε και στην πορεία.